Λοιπόν, μετά τα όχι απλώς ενδιαφέροντα, αλλά τα συγκλονιστικά που μας ανέφερε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, και πραγματικά έτσι θα πρέπει να τα λέμε πιο συχνά, εμείς οι μικρομικροί, όσο ακόμα έχουμε φωνή και όσο ακόμα υπάρχουμε, θα πάμε να πιάσουμε ένα άλλο θέμα που έχει και πάρα πολύ χαρά, αλλά έχει και εδώ πάρα πολλά προβλήματα. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Τρικάλων, ο κύριος Κώστας Βίτας. Για να δούμε και τις χαρές και τις πίκρες που έχει η Πολυτεκνία. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Βίτα. Γεια σας, κυρία Στέλλα. Καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να ρωτήσω πρώτα απ' όλα. Συνεχίζουμε εδώ στην περιοχή να κάνουμε πολλά παιδιά ή είσαστε λίγοι που τραβάτε μπροστά και σας έχουμε έτσι είδος υπό εξαφάνιση? Πώς να σας αντιμετωπίζω? Εμείς οι Πολυτέκνοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλες οι οικογένειες, όλος ο κόσμος θέλει να κάνει πολλά παιδιά. Η πολιτεία δεν είναι σύμμαχη πάνω σε αυτό το θέμα, έχει διαφορετική άποψη, γι' αυτό και βλέπετε, ας πούμε, ότι δεν έχει σκύψει και δεν σκύβει στα προβλήματα των Πολυτέκνων. Εμείς όμως θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα τα νέα ζευγάρια, είτε δύσκολα είτε λίγο πιο εύκολα, θα κάνουν πολλά παιδιά και θα τους έχουμε στο σύλλογό μας. Πόσα μέλη έχετε? Έχουμε αυτή τη στιγμή 3.615 οικογένειες σε όλο το νομό, δηλαδή από τη Χρυσομιλιά επάνω μέχρι και το Ζάρκο. 3.600 οικογένειες που αντιστοιχούν περίπου σε 24.000 μέλη. Είστε υπολογίσιμη δύναμη στις εκλογές. Όχι, θα έπρεπε αλλιώς να σας βλέπουν. Εμείς, κυρία Στέλλα, δεν το βλέπουμε σε εκλογές. Όμως θέλω να τονίσω και στην πολιτεία, που όπως προείπαμε δεν σκύβει στα προβλήματά μας, ότι είμαστε ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων και ότι θα έπρεπε έστω και λίγο να σκύψουν στα προβλήματά μας και να φουγκραστούν και να ακούσουν τα προβλήματα και τι ζητάμε από αυτούς. Τα περισσότερα παιδιά πόσα είναι σε κάποιες οικογένειες? Έχουμε οικογένεια η οποία έχει 14 παιδιά. 14 παιδιά είναι από το Βαθύρεμα. Ας πούμε το όνομά του, μάλλον λέγεται Χρήστος Κατσαρός. Χαρά στο κουράγιο. Είναι η σημαία μας. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε και άλλες οικογένειες. Έχουμε οικογένεια με 13 μέλη και από εκεί και κάτω με 11, 9, 7 και ούτω καθεξής. Η κρίση τώρα φαντάζομαι όμως άρχισε να ταρακουνάει την κατάσταση, εφόσον τα παιδιά είναι τεκμήριο πια και καλείστε να πληρώσετε επιπλέον φόρους. Δυστυχώς, κυρία Στέλλα, η πολιτεία τα παιδιά τα έχει σαν τεκμήρια, τα έχει σαν πλούτο. Εμείς δεν τα κάναμε τα παιδιά, και εγώ και όλοι οι Πολυτέκνοι, επειδή είμαστε πλούσιοι. Τα κάναμε επειδή αγαπάμε τα παιδιά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε παιδιά. Δεν τα κάναμε επειδή είμαστε πλούσιοι, όπως η πολιτεία λέει και αυτή τη στιγμή έρχεται και βάζει για κάθε παιδί τεκμήριο. Αυτό δεν έχει ακουστεί πουθενά. Αντί να βοηθήσει την πολυτεκνική οικογένεια που λόγω των πολλών ατόμων πιστεύω ότι έχει ένα κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα από μια άλλη οικογένεια. Ακριβώς. Μας θεωρεί ότι είμαστε πλούσιοι. Και ειδικά σε μια χώρα που πια είναι ξεκάθαρο καταγεγραμμένο ότι μέρα με τη μέρα γερνάει. Έχουμε φοβερό πρόβλημα υπογεννητικότητας. Εν τούτης έβαλαν χέρι μέχρι και στην πολύτεκνη οικογένεια. Και σου λέει, εσύ ο πολύτεκνος, πώς το ταΐζεις αυτό το παιδί? Πώς το σπουδάζεις αυτό το παιδί? Δεν μπορεί, κάπου έχεις λεφτά κρυμμένα και έλα να μου τα δώσεις. Κυρία Στέλλα, δεν έχουμε πολλά λεφτά. Δεν έχουμε πολλά λεφτά. Έχουμε μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Αγαπάμε τα παιδιά και γι' αυτό και κάναμε πολλά παιδιά. Και συνιστούμε και φωνάζουμε σε όλες τις οικογένειες να κάνουν πολλά παιδιά και έχει ο Θεός. Ο Θεός δεν χάνει κανέναν. Θεός έχει, αλλά δεν ξέρω για εσάς πόσο έχει η ιστορία. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα πλέον για τις πολυτεκνές οικογένειες από αυτές τις σημερινές συνθήκες? Είναι δύσκολα, εμείς δεν θα το βάλουμε κάτω. Εμείς εδώ στην πόλη σαν σύλλογος Τρικάλων έχουμε ένα συμβούλιο με φανταστικούς ανθρώπους, έτσι επιτρέψτε μου να σας το πω, με αξιόλογους ανθρώπους, και βοηθάνε πάρα πολύ, βοηθάμε πάρα πολύ τις οικογένειες, είμαστε κοντά στις οικογένειες, έχουμε σκύψει τα προβλήματά τους, και σε καθημερινή βάση προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Και βοηθάμε πραγματικά. Είχατε πρόσφατα και την εκδήλωση με το χορευτικό όμιλο Τρικάλων, ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να μπορέσουν κάποια χρήματα τέλος πάντων να συγκεντρωθούν και να στηριχθούν από ό,τι κατάλαβα κάποιες οικογένειες που έχουν μεγάλο ζήτημα. Ανάγκη. Ήταν η αξιέπινη, πάρα πολύ αξιέπινη αυτή η ενέργεια που έκανε ο χορευτικός όμιλος Τρικάλων.
Γι' αυτό θα ήθελα και από το κανάλι σας να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πρόεδρο, την κυρία Κάτια... Μάνο. Όχι. Συγγνώμη, την κυρία Σακά, την κυρία Κάτια Σακά, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του Χορευτικού Ομίλου, το χοροδιδάσκαλο τον κύριο Μάνο τον Παναγιώτη, την ορχήστρα που αφιλοκερδώς ήρθε και έπαιξε για τις πολύτεκνες οικογένειες και πολύ περισσότερο το διευθυντή της, τον Άρη τον Τίνα, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Τον έχετε και μαζί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία και μακάρι και άλλοι σύλλογοι να τη μιμηθούν. Μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει πλέον υπό αυτές τις συνθήκες να βρίσκουμε, να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τέτοιους δρόμους, ούτως ώστε ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Διότι από πλευράς πολιτείας, εντάξει, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα. Είναι ξεκάθαρα. Εδώ μου λέγατε ότι σας έκοψαν και τα τρόφιμα που είχατε κάθε χρόνο, τέλος πάντων, δυστυχώς, τα δωρεάν. Δυστυχώς, κυρία Στέλλα, άλλες χρονιές, το Μάιο μήνα, ερχόταν η εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών. Και όλες οι πολύτεκνες οικογένειες κάναν την αίτησή τους και ερχόταν κάποια τρόφιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα οποία έπαιρναν κάποιες οικογένειες οι οποίες είχαν μικρότερο εισόδημα από κάποιες άλλες. Φέτος δυστυχώς μας εμπέζουν, μας κοροϊδεύουν και μας λένε ότι θα έρθει εγκύκλιος. Ποια εγκύκλιος θα έρθει, πέρσι ήρθε το Μάιο μήνα και τώρα έχουμε Δεκέμβριο και ακόμη μας κοροϊδεύουν. Δεν σας το λένε κιόλας. Τι μας το λένε ξεκάθαρα, ότι κύριε, υπάρχει ένα ζήτημα. Κόπηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας κοροϊδεύουν και μας λένε «Κύριε, περιμένετε την εγκύκλιο». Ποια εγκύκλιο, τελειώνει ο χρόνος. Που σημαίνει ότι μας κοροϊδεύουν. Και δεν θα έχουμε πλέον αυτή τη μικρή βοήθεια που είχαμε για τις οικογένειες των Πολυτέχνων. Οπότε περιορίζεστε στα φρούτα. Θα κάνετε φρούτοθεραπεία. Περιορίζουμε στα φρούτα. Πιστεύω ότι φέτος ήταν η χρονιά μας. Έχουν πάρει πάρα πολλά φρούτα όλες οι πολυτέχνες οικογένειες. Έχουμε ψαχτεί πάρα πολύ με τους συνεταιρισμούς που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε φέρει πάρα πολλά μήλα, έχουμε φέρει ακτινίδια από τη Βέρη, έχουμε φέρει λωτούς, έχουμε φέρει πορτοκάλια από το Άργος και συνεχίζουμε, προσπαθούμε. Μήπως αυτό θέλει να κάνει η κυβέρνηση, να φροντίσει την υγεία σας? Σου λέτε άλλα τα πράγματα, κάνουν κακό στην υγεία. Να θρέφεται η πολύτεκνη οικογένεια με φρούτα. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε για το Σύλλογο και εγώ και όλο το ΔΣ και ευτυχώς είναι μαζί μας η Περιφέρεια Τρικάλων. Ο κ. Μιχαλάκης, ο Χρήστος, για τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ κοντά στα προβλήματά μας βοηθάει πάρα πολύ. Ο κ. Παπαστεργίου, ο Δημήτρης, ο Δήμαρχός μας, είναι πάρα πολύ κοντά στο Σύλλογο Πολυτέκνων και στις πολύτεκνες οικογένειες. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τρικάλων, τον κ. Λιούτα τον Αχιλέα, ο οποίος και αυτός έχει σκύψει πάρα πολύ στα προβλήματα των πολιτών. Τι περιθώρια υπάρχουν ούτως ώστε έτσι αυτή η τοπική φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση που αναφέρατε να σας στηρίξει? Τι δυνατότητες έχουν πρακτικά? Μας πέρα βοηθάνε... από την καλή διάθεση και την καλή πρόθεση, αυτή είναι δεδομένη. Ναι, μας βοηθάνε τώρα όπως ο Δήμος, το Μήλο των Ξωτικών, πήρε κάποια παιδιά πολύτεκνων οικογενειών να δουλέψει για αυτές τις λίγες μέρες. Είναι και αυτό ένα βοήθημα. Μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Τρικάλων τις αποθήκες που χρησιμοποιούμε για τη διανομή των προϊόντων. Η Περιφέρεια μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε υλικά γραφείο, μας έχει παραχωρήσει υπολογιστάς. Είναι κοντά μας, μας βοηθάει. Σε αυτά τα μικρά, τα καθημερινά. Καθημερινά εντάξει. Προβλήματα που έχουμε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ κοντά στο Σύλλογο. Ευτυχώς. Ευτυχώς έχουμε το θέμα και είναι όμως, κύριε Βίτα, ότι η πολιτεία είναι πάρα πολύ μακριά. Με τους τοπικούς βουλευτές έχετε επαφές, τους δίνετε τα αιτήματά σας να τα προωθήσουν αρμοδίως, όπως λέμε? Έχουμε. Θέλω να πω ότι και αυτούς θέλω να τους ευχαριστήσω. Είναι κοντά, αλλά πιστεύω ότι δεν προσπαθούν. Και ο υπουργός μας, ο κύριος Κρέκας, που πάρα πολλές φορές έχουμε απευθυνθεί, όπως και σε όλα τα πολιτικά γραφεία, έχει κάνει κάποια υπομνήματα, έχει μιλήσει, αλλά φοβάμαι ότι δεν τις ακούγεται κανείς πλέον από την πολιτεία, γιατί η πολιτεία έχει κάποιες γραμμές και πρέπει να φτάσει εκεί που θέλει. Τι καταλαβαίνετε, οι γραμμές της ποιες είναι, δηλαδή να τελειώσει η Ελλάδα από τους Έλληνες, έτσι να το πω απλά και καθαρά? Πιστεύω με αυτά τα λίγα που ξέρω ότι αυτοί έχουν κάποια νούμερα μπροστά τους και τίποτα άλλο και θέλουν να πετύχουν και να φτάσουν εκεί που αυτοί έχουν χαράξει. Δεν υπάρχει λογική όμως σε αυτό, κύριε Βίτα. Λέμε ότι, ας πούμε, τα ασφαλιστικά μας ταμεία είναι υποκατάρρευση ή έχουν καταρρεύσει, αλλά απλά δεν το ομολογούμε ακόμα. Μα όταν δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι να εργαστούν,
Πώς είναι δυνατόν να κρατηθούν αυτά τα ασφαλιστικά, αφού οι περισσότεροι πια είναι συνταξιούχοι, θέλουν να πάρουν από αυτά τα ταμεία. Η αντιστοιχία αυτή, η αναλογία αυτή έχει χαλάσει προπολού. Η λύση είναι να έχουμε περισσότερους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι? Αυτά, κυρία Στέλλα, τα ξέρει και ένας απλός πολίτης. Πόσο μάλλον οι πολιτικοί μας, που υποτίθεται ότι είναι οικονομολόγοι και ξέρουν κάτι και περισσότερο από εμά και σπουδαγμένοι. Εμείς με την απλή λογική λέμε ότι για να πληρωθώ εγώ ως συνταξιούχος σήμερα, πρέπει να υπάρχουν τρεις εργαζόμενοι και να πληρώνουν τις εισφορές τους. Πώς να υπάρχουν, αφού δεν μπορούν. Δεν βλέπουμε κάθε μέρα ο κόσμος, οι επαγγελματίες δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές, δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενοίκια. Πώς μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη και πρόοδο? Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή δυστυχώς θα φτάσουμε εκεί που κανείς δεν θέλει. Δεν γίνεται όμως και να σταυρώνουμε τα χέρια. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, να ορθώσουμε το ανάστημα. Και να τους εξηγήσουμε με απλά ελληνικά ότι είναι εγκληματικές αυτές οι πολιτικές. Εμείς, κυρία Χασάπη, ό,τι μπορούμε κάνουμε, είμαστε κάθε μέρα... Σε πανελλαδικό επίπεδο είστε καλά οργανωμένοι. Είμαστε καλά οργανωμένοι. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Θεοτοκάτος, είναι δικηγόρος στον Άριο Πάγο, είναι επί σειρά ετών διακεκριμένος δικηγόρος, ξέρει τα δικαιώματα και των πολυτέκνων και των πολιτών. Σαν ομοσπονδία φωνάζουμε... Είναι κάθε μέρα ο πρόεδρός μας και τα μέλη του Συμβουλίου στα πάνελ, φωνάζουν, προσπαθούν, αλλά φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δεν ακούμε. Τι σκέφτεστε, δηλαδή το μέλλον πώς το βλέπετε? Τι να σας πω, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά εγώ, ας πούμε, θα με επιτρέψετε να είμαι λίγο αισιόδοξος και πιστεύω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Κάτι προς το καλύτερο. Δεν μπορεί να δεχθεί ο κοινός νους ότι μπορούν τα πράγματα να συνεχίσουν ως έχουν ή να χειροτερέψουν. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Από το χώρο της πολιτικής έχετε πολύτεκνους? Όχι, πολύτεκνους δεν έχουμε. Όχι, δεν λέω μόνο στα Τρίκαλα. Λέω έτσι γενικά, αν μέσα στο κίνημά σας. Όχι, δεν έχουμε. Φοβάμαι ότι οι πολιτικοί το μυαλό τους είχαν περισσότερο στην πολιτική και πώς θα αναρριχηθούν σε αυτόν τον χώρο παρά, ας πούμε, να κάνουν πολλά παιδιά. Σωστό. Τα παιδιά είναι μια επένδυση που προϋποθέτει και απαιτεί μάλλον και χρόνο πολύ ενέργεια πολύ. Έτσι. Και εμείς οι γονείς πολίτεκνοι αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο για τα παιδιά και πρέπει, αφού κάποιος άλλος δεν ασχολείται, πρέπει εμείς οι γονείς να ασχοληθούμε περισσότερο με τα παιδιά μας. Να ρωτήσω έτσι κάποια απλά πρακτικά πράγματα, κύριε Βίτα. Όλοι ξέρουμε ότι δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν δεν πληρώσεις, άκρη δεν βρίσκεις αυτά τα πράγματα. Μια οικογένεια τώρα που έχει παιδιά σχολικής ηλικίας, πανεπιστημιακής κλπ. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έξοδα? Εμείς σαν σύλλογος και περισσότερο και σαν ομοσπονδία έχουμε προσπαθήσει και έχουμε βρει ορισμένους γιατρούς που ευτυχώς είναι εδώ στα Τρίκαλα κάποιοι πολλοί, δεν θέλω να τους ονομάσω, και όταν εμείς, ας πούμε, τους παίρνουμε τηλέφωνο και τους λέμε ότι έρχεται κάποια οικογένεια που έχει πρόβλημα πραγματικό, ευτυχώς, ας πούμε, δεν τους παίρνουν χρήματα και τους εξετάζουν δωρεάν. Και παρέχουν, στη φιλανθρωπία δηλαδή, στη φιλανθρωπία και στην αλληλεγγύη. Και ευτυχώς οι γιατροί που είναι εδώ στα Τρίκαλα είναι πάρα πολλοί, στο ξαναλέω. Ευτυχώς. Και το ίδιο κάνετε και για τα φροντιστήρια των παιδιών. Και για τα φροντιστήρια. Και για τα φροντιστήρια έχουμε βρει και έχουμε πάρα πολλά φροντιστήρια που μας κάνουν έκπτωση, και φροντιστήρια μάθησης και φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ από το κανάλι σας. Έχουμε φροντιστήρια που κάνουν έκπτωση πολύτεκνης οικογένειας μέχρι και 50%. Δεν μπορεί να βγει. Και όχι μόνο, επίσης έχουμε πάρα πολλούς επαγγελματίες που κάνουν ειδικές προσφορές στις πολύτεκνες οικογένειες. Επίσης πάλι ήθελα να ευχαριστήσω ότι το εργοστάσιο Τρίκη, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά μας, η εταιρεία Τυράς και πάρα πολλές εταιρείες, δεν μπορώ τώρα να τις ονομάσω, οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά μας και όσες φορές και αν τους ζητηθεί μας βοηθάνε. Ευτυχώς. Προσπαθούμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, η μικρή κοινωνία μπορεί να σώσει κάπως την κατάσταση. Ναι, ευτυχώς. Για εμάς, το Σύλλογο, ευτυχώς, γιατί πάρα πολλοί επαγγελματίες είναι κοντά μας και μας βοηθάνε με εκτόσεις, με διάφορες προσφορές που κάνουν. Είναι κοντά μας, σκύβουν στα προβλήματά μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για τις μεταγραφές, τι ισχύει για σας? Έχετε τη δυνατότητα εσείς τουλάχιστον να μαζέψετε τα παιδιά σας σε ένα μέρος ή πρέπει και εσείς να νοικιάζετε? Δυστυχώς με τα λεγόμενα του Υπουργού Παιδείας από του χρόνου δεν θα έχουμε αυτό το προτέρημα των μεταγραφών, το οποίο πιστεύω ότι δεν ζημιώνει την πολιτεία σε τίποτα. Όταν εγώ ή ο κάθε πολίτευνος έχουμε δύο παιδιά, το ένα σπουδάζει στην Αθήνα, το άλλο σπουδάζει στη Λάρισα, δεν θα χάσει η πολιτεία κάτι όταν και τα δύο παιδιά έρθουν στη Λάρισα. Απλώς εμένα θα διευκολύνουν, επειδή τα έξοδα θα είναι τα μισά από ό,τι θα χρειαζόμουν τα δύο παιδιά. Κι όμως δυστυχώς ο κύριος Ροβέρδος ήρθε φέτος και μας είπε ότι από του χρόνου κόβονται όλες οι μεταγραφές. Πιστεύω ότι είναι λάθος, πιστεύω ότι θα το καταλάβουν και ότι θα το ανακαλέσουν. Να μην σπουδάσουν τα παιδιά. Γιατί πια υπάρχει τόσο μεγάλη φτώχεια, έτσι να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα, και όχι μόνο στις πολυτεχνείς οικογένειες, σε όλες τις οικογένειες, στις περισσότερες οικογένειες, που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Να σπουδάζει το ένα το παιδί στη μία πόλη και το άλλο παιδί στην άλλη πόλη. Δηλαδή, μια οικογένεια για το Θεό, πώς μπορεί να συντηρήσει τρία σπίτια? Κυρία Χασάπη, δυστυχώς έχουμε παιδιά πολυτέκνων που τελειώνοντας πέρυσι και πρόπερσι, δεν δώσαν σε κάποια σχολή, δεν πήγαν τα παιδιά να σπουδάσουν, σταματήσαν τις σπουδές εδώ στην τρίτη λυκείου, επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα από την οικογένεια να σπουδάσουν. Δυστυχώς έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις σήμερα στον 21ο αιώνα. Είναι απαράδεκτο κάποιο παιδί να θέλει να σπουδάσει και να μην υπάρχει δυνατότητα. Δυστυχώς. Πανελλαδικός πόσοι είσαστε? Πανελλαδικός είμαστε περίπου στις 800.000 πολίτες. 800.000 οι πολυτεκνοί. Γιατί δεν παίρνετε τα παλούκια να πάτε από κοντά να τους τα πείτε αυτά? Γιατί πιθανόν δεν μας έχουν δώσει το δικαίωμα, πιθανόν δεν υπάρχει. Άνθρωποι. Δεν υπάρχει η ψυχολογία που θα έπρεπε να έχουμε. Δυστυχώς φοβάμαι ότι η ψυχολογία δεν έχει όχι μόνο ο πολυτεκνός, αλλά ούτε καν ο απλός πολίτης. Μας έχουν καταντήσει έτσι που γιατί να μην τους αφήνουμε και διαπράττουν τέτοια εγκλήματα σε βάρος μας? Εμείς προσπαθούμε επί τη ευκαιρία, αφού το είπατε αυτό, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία υποβολής αιτημάτων. Κάνουμε αγωγή κατά του ΟΓΑ για την σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας. Υπήρχε μια σύνταξη ισόβια η οποία ήταν 204 ευρώ το δίμηνο. Αυτή η σύνταξη κόπηκε το Νοέμβριο του 2012. Έκτοτε η πολύτεκνη μητέρα δεν παίρνει ούτε καν αυτό το ποσό των 102 ευρώ το μήνα. Επειδή τα παιδιά της έχουν ενηλικιωθεί. Όχι, δεν έχει σχέση. Κόπηκε παντελώς από το κράτος. Δεν παίρνει τίποτα δηλαδή. Δεν παίρνει καμία πολύτεκνη μητέρα την ισόβια σύνταξη. Παίρνουν οι μικρές πολύτεκνες μητέρες τα επιδόματα των παιδιών. Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Όχι. Υπήρχε η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, η οποία ήταν 102 ευρώ το μήνα, 204 ευρώ κάθε δίμηνο. Αυτή η σύνταξη κόπηκε το Νοέμβριο του 2012. Όλες οι πολύτεκνες μητέρες ολόκληρης της Ελλάδος έχουν ξεκινήσει ένα δικαστικό αγώνα κατά του ΟΓΑ. Από ό,τι μας λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο κ. Στοτοκάτος, που όπως σας προείπα είναι δικηγόρος στον Άριο Πάγο, θα δικαιωθούν αυτές οι πολυτεκνείς μητέρες, θα ξεκινήσει πάλι η ισόβια σύνταξη από την αρχή και θα πάρουν και τα χρήματα που τους αναλογούν αναδρομικά. Αυτή η σύνταξη πάλι το 1990, με πρωθυπουργό τότε τον κύριο Σιμίτη, είχε κοπεί πάλι. Έγινε αγωγή από τις πολύτεκνες μητέρες, δικαιώθηκαν και ξεκίνησε πάλι να κοπεί το 2012. Θέλω μια εξήγηση σε αυτό. Ένα μυαλό έχω, δεν αντέχω. Δηλαδή αυτά τα 100 ευρώ, 102 ευρώ το μήνα της πολύτεκνης μάνας θα σώσουν αυτό τον τόπο? Τι να σας πω για την πολιτεία, για τους υπουργούς μας, πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα θέμα. Πιστέψαν ότι θα σωθεί η Ελλάδα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα σωθεί η Ελλάδα με αυτά τα 102 ευρώ. Αυτά τα 102 ευρώ ήταν μια μικρή ανάσα στα προβλήματα της πολύτεκνης μητέρας και της πολύτεκνης οικογένειας. Τι να προλάβει να καλύψει τώρα μια πολύτεκνη οικογένεια με 100 ευρώ, για το Θεό, 100 ευρώ το μήνα? Αλλά είναι ντροπή, δηλαδή αυτό είναι πλήγμα, πώς να το πω, ηθικό. Ηθικά θες να χτυπήσεις έναν άνθρωπο και μια οικογένεια? Δεν είναι πραγματικά. Με τα 100 ευρώ δεν μπορεί να σωθεί μια οικογένεια. Τι να πρωτοπληρώσει τώρα, μην λέμε χαζομάρες.
Αλλά ήταν... μισό λεπτό, έτσι επειδή το λέμε η πολιτεία και η πολιτεία. Η πολιτεία δεν είναι έτσι αόρατη και γενική, κύριε Βίτα. Είναι οι συγκεκριμένοι 300 βουλευτές που σηκώνουν τα χεράκια τους και ψηφίζουν. Και μεταξύ αυτών είναι και οι δικοί μας, έτσι. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ποιος έχει το μαχαίρι, ποιος έχει το πεπόνι και ποιος κόβει αυτές τις φέτες που δεν τις κόβει τώρα και δεν μας τις δίνει. Ε? Τι να σας πω, έχετε δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Και εμείς φταίμε σαν ψηφοφόροι και οι πολιτικοί μας φταίνε, αλλά έτσι. Φοβάμαι μην τυχόν και αυτοί δεν εισακούγονται. Γιατί πιστεύω ότι ο υπουργός μας, ο κύριος Κρέκας, έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και οι άλλοι πολιτικοί, αλλά περισσότερο αυτός. Όμως δεν είδαμε κάποιο αποτέλεσμα. Μάλιστα, των καλών προσπαθειών, των καλών προθέσεων και των κάκιστων αποτελεσμάτων. Αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Κύριε Βίτα, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Μια παροιμία να σας πω, να έτσι τελειώνοντας. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Δέντρο που γενοβολάει, το πετάνε πέτρες. Μια χαρά. Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί μπορείτε να το έχετε εμπεδώσει. Το έχουμε εμπεδώσει πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Να θέλουμε να σας έχουμε πάρα από κοντά. Πολύ. Γιατί όχι, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βγάζουμε τα προβλήματα του Πολυτέχνου στον αέρα. Τουλάχιστον να ξέρει ο καθένας τι τραβάει ο διπλανός του. Μήπως ξυπνήσουμε κανένα πρωί έτσι και καταλάβουμε ότι μόνο όλοι μαζί ίσως κάνουμε κάτι. Γιατί ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και εγώ σας ευχαριστώ και χαρά πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, και αφού τα είπαμε κυρίες και κύριοι, και αφού ακούσαμε έτσι καταπληκτικά πράγματα και σήμερα ορθά κοφτά, για πάμε, ανεβάσαμε την πίεση, καλά που έχουν και τα χαπάκια από κοντά. Πάμε τώρα στο κλείσιμο, τουλάχιστον να πάρουμε κάποιες ανάσες έτσι χαράς. Πάμε να δούμε κάποια μικρά πλάνα, κάποια μικρά αποσπάσματα από την τελετή έναρξης του Μήλου των Ξωτικών που είχαμε χθες το απογευματάκι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 3 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά.